φυλάει την αγάπη του Θεού εις πολλά έτη, με υγεία, με χάρη Θεού, με ευλογία Θεού. Ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Κύριλλος, ο άξιος διάδοχος του Αγίου Ιακώβου και του κάτοχό μας, έλεγε: «Κάποτε ο μεγάλος ήρωας της Επαναστάσεως, ο Θεόδωρος ο Κολοκοτρώνης, έκανε ένα δείπνο και κάλεσε πολλούς. Μεταξύ αυτών των καλεσμένων κάλεσε και τον φωνιά του αδερφού του. Όταν η μάνα τους είδε το φωνιά στην τράπεζα, στο τραπέζι, του λέει: «Παιδί μου, τι έκανες, το φωνιά του αδερφού σου?» «Αν ήξερες, μάνα», της είπε, «αυτή τη στιγμή κάνουμε το καλύτερο μνημόσυνο για το γιο σου και αδελφό». Κάτι τέτοιο ακούσαμε σήμερα από το Θεό για το Ευαγγελιστού Λουκά. «Αν αγαπάτε», λέει, «αυτούς που σας αγαπούν, δεν έχετε καμιά χάρη. Αν βοηθάτε αυτούς που σας βοηθούν, τίποτα. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών», μας είπε. Και για προσέξτε, δεν μας λέει «συγχωρείτε τους εχθρούς». Δεν μας λέει μόνο να τους συγχωρήσουμε. Αγνάτε, δεν έχω τίποτα μαζί σου. Αλλά να τον αγαπήσουμε και από πάνω. Είναι ο Θεός των υπερβάσεων, ο Θεός μας. Μας καλεί να κάνουμε πάντα υπέρβαση, να ανεβούμε πάνω από τα πάθη μας. Και για να το πετύχουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να τηρήσουμε τον νόμο του Θεού. Και όλος ο νόμος του Θεού συγκεντρώνεται, αν θέλετε, όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, σε 11 λέξεις. Αν τις συναρμολογήσουμε αυτές τις 11 λέξεις, μας βγάζουν το «όπως θέλετε ή να πει όσοι ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείται αυτής ομοίως». Όπως θέλετε να σας φερθούν οι άνθρωποι και να σας φέρονται, έτσι να φέρεστε κι εσείς. Θέλετε να σας αγαπούν, μας ρωτάει, να σας βοηθούν, να σας υπαρίσταται, να σας επενούν, το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Θέλετε να σας κατηγορούν, να σας υποφαντούν, να σας διαβάλουν, να σας κλέβουν, μην το κάνετε κι εσείς αφού δεν το θέλετε. Θέλετε, έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, να μπει ένας άλλος άντρας στην οικογένειά σας και να ετοιμάσει τη γυναίκα σας ή την κόρη σας, ή να μπει μια άλλη γυναίκα και να σας κλέψει τον άντρα. Γιατί το κάνετε εσείς, μας λέει ο Θεός. Αν λοιπόν αυτές οι 11 λέξεις, έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, ήταν γραμμένες στην καρδιά όλων μας, τότε ο κόσμος όλος θα ήταν πολύ διαφορετικός. Ο Άγιος Δαβίδ, εδώ που είμαστε στο προηγημένο μοναστήρι του, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Γέροντας Κύριος, αυτοί ετήρησαν, όπως και όλοι οι Άγιοι, ετήρησαν αυτόν τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό και σήμερα βρίσκονται στα δεξιά του θρόνου της αγάπης του Θεού και έχοντες παρησία, τελούν θαύματα και υπερθαύματα. Εχθές το μεσημέρι ήρθαν δύο αδελφές, οι αδελφοί του Στονίδη και οι αδελφοί Προδρόμοι από το μοναστήρι της Παναγίας της Παντάνασσας, που είναι στην περιοχή της Κερατέας. Μαζί τους ήταν η κυρία Κλεονίκη, γιατρός αναισθησιολόγος, και η κόρη της η Αναστασία. Όγκο στο πάνγκρεας η Αναστασία, 14 ετών.
ταλαιπωρίες μηνών. Δεν χειρουργείται εδώ η περίπτωση αυτή. Πήγαν στο Παρίσι, στη Γαλλία. Η Αναστασία 14 ετών είχε πολύ πίστη. Είπε στο γιατρό της εκεί, στο Γάβρο, γιατρό, ότι εγώ γιατρέ μου πιστεύω ότι ο Άγιος Δαβίδ, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, οι Άγιοι θα με κάνουν καλά. Ο γιατρός λέει της απήτησε, όπως μας τα έλεγε χτες η μητέρα της, που εκεί επίσης είναι γιατρός όπως είπαμε. Εγώ είμαι ο Θεός σου, της είπε ο γιατρός. Έγινε η επέμβαση με προσευχές και του παιδιού και της μάνας, πολύ όλη η επέμβαση. Όταν όμως τελείωσε η επέμβαση, ο γιατρός με θαυμασμό είπε ότι τα χέρια του τα κινούσε κάποιος άλλος. Και ενώ είχε προγραμματίσει να τους πάρει αρκετά χρήματα, δεν ζήτησε ούτε ένα ευρώ, γιατί είδε ότι άλλος εργάστηκε. Ο κύριος Δημήτρης Απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας ήρθε και αυτός σε θέση των Εσπερινών. Ήρθα να ευχαριστήσω τον Άγιο Δαβίδ, είπε, και τον Άγιο Ιάκωβο, γιατί το παιδί μου ο Σταύρος γεννήθηκε με ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Εγώ τον έταξα στους Αγίους και εγώ του θαύματος οι Άγιοι βοήθησαν ώστε οι γιατροί να λένε ότι θα σκίσουμε τα διπλώματά μας. Δεν έχουμε δει τέτοια περίπτωση. Αυτό οφείλεται μόνο σε θαύμα. Βλέπετε, άνθρωποι ήταν κι αυτοί, σαν εμάς οι Άγιοι, αλλά εβίασαν τον εαυτό τους και ετήρησαν τον νόμο του Θεού. Φερόντουσαν στους άλλους ανθρώπους όπως ήθελαν να φέρονται και οι άλλοι άνθρωποι σε εκείνους. Συγχωρούσαν τους εχθρούς τους. Ο Άγιος Δαβίδ περπατούσε κάποτε σε κάποια ιεραποστολική πορεία, διότι ήταν ένας Άγιος ειρηνοποιός. Τον καλούσαν όπου υπήρχαν διχοστασίες και σκάνδαλα και πήγαινε, χωρίς να λογαριάζει, πολύ ωραίες πορείες με τα πόδια. Σε κάποια λοιπόν πορεία του, ένας Τούρκος, αφού ζούσε στην εποχή της Τουρκοκρατίας, 16ο αιώνα, κινούμενος από φθόνο του διαβόλου, το χτύπησε ανέτεια τον Άγιο Δαβίδ. Αλλά η Θεία Δίκη επενέβη και το χέρι εκείνο που χτύπησε, το χέρι του Τούρκου που χτύπησε τον Άγιο, ξεράθηκε, λέει, αμέσως. Κατάλαβε το λάθος του ο Τούρκος, έτρεξε πίσω στον Άγιο Δαβίδ και του λέει, «Εσύ είσαι δούλος του Θεού, μη μου κρατήσεις κακία, συγχώρεσέ μου». Προσευχήθηκε ο Άγιος, σήκωσε τα χέρια του στο Θεό και τον συγχώρησε και του χάρισε την ίαση και την υγεία. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Ιάκωβος. Όταν χωρικοί από εδώ από την περιοχή, κινούμενοι και εκείνοι από το φθόνο του διαβόλου, βλέπετε οι θέλοντες ευσεβώς ζήνουν, μας λέει ο Θεός, διωχθήσονται. Κινούμενοι από το φθόνο του διαβόλου το έκαναν κάποιες μηνύσεις του Αγίου Ιακώβου, ότι δήθεν κάποια αγέλη σκύλων της Μονής έφαγε τα ζωντανά αυτού του βοσκού. Και το μοναστήρι είχε ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την εποχή. Ψευδείς μηνύσεις. Πήγε στα δικαστήρια ο Άγιος του Θεού. Όμως ο Θεός δεν άφησε το ψεύδος να θριαμβεύσει, αλλά η αλήθεια. Δικαιώθηκε ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά όταν τον συναντούσε στον δρόμο, ο Άγιος Ιάκωβος πρώτος τον χαιρετούσε. Εκείνος στην αρχή μάλιστα ξαφνιάστηκε και δεν ανταπέδε το χαιρετισμό. Αλλά με τη συγχωρητικότητά του ο Άγιος Ιάκωβος τον έκανε αυτόν τον άνθρωπο να γίνει ο καλύτερός του φίλος. Αυτές είναι οι εντολές του Θεού που μας δίνει. Με πήρε προχτές μια γυναίκα 95 ετών από τη Μακεδονία. Την είχαμε γνωρίσει με τον Άγιο Γέροντα Κύριο προ 20 ετίας περίπου.
μου είπε κάποια πράγματα. Είναι μαθήτρια της Αγίας Σοφίας, της Κλεισουριώτισσας, της Κλεισούρας επάνω στην Καστοριά, αν έχετε υπόψη σας, σύγχρονη Αγία. Μου είπε κάποια πράγματα που αφορούν το μοναστήρι που μόνο από τον Θεό φωτισμένη θα τα έλεγε. Και επίσης μου είπε, σήμερα η Παναγία μου είπε, ότι αυτήν την λεγόμενη πανδημία των κορονοϊών, όπως λέτε και ακούτε, ο Υιός μου επέτρεψε να υπάρχει. Γιατί? Γιατί ο λαός δεν τηρεί τον νόμο του. Και ο κόσμος νομίζει ότι θα σωθεί με τις μάσκες και τα εμβόλια. Δεν κατηγορώ κανένα αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν θα σωθεί ούτε με τις μάσκες ούτε με τα εμβόλια. Θα σωθεί όταν τηρεί τον νόμο του Θεού. Μου είπε η Παναγία, όπως επί κατακλυσμού του Νόε σώθηκε μόνο ο Νόε μέσα στην Κιβωτό και η οικογένειά του, έτσι και τώρα σε αυτήν την ταλαιπωρία θα σωθούν μόνο όσοι προσπαθούν και τηρούν τον νόμο του Θεού. Να ο νόμος του Θεού. Ό,τι θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, το ίδιο να κάνετε κι εσείς σε αυτούς. Ευχόμεθα η χάρις των Αγίων Δαβίδ, Ιακώβου και η ευχή του Αγίωτος Κυρίου να μας βοηθήσουν όλους να τηρήσουμε αυτό το νόμο του Θεού, ώστε να γίνουμε παιδιά Του. Αυτό υπόσχεται ο Θεός. Διότι αν δεν τηρούμε αυτόν τον νόμο, κινόμαστε παιδιά, όχι του Θεού, αλλά του διαβόλου, με συγχωρείτε. Εφόσον λοιπόν προσπαθήσουμε όλοι μας είμαστε με τις πτώσεις μας και με τα λάθη μας και με τις αμαρτίες μας καθημερινώς και πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς θόρωσε το μυαλό μου και σκέφτηκα αυτά και είπα αυτά και επιθύμησα αυτά και έκανα αυτά. Όμως ο Θεός, η αγάπη του Θεού μας δίνει τη δυνατότητα με πολλούς τρόπους να ανανοίξουμε, να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Θεό, να πέσουμε στο πετραχύλι ενός πνευματικού, να ομολογήσουμε τις αδυναμίες μας, αμαρτίες μας, να ζητήσουμε συγχώρεση και όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, και την πιο δύσκολη, την πιο χαλετή αμαρτία έχει ο πνευματικός στην εξουσία από τον ίδιο τον Θεσπότη Χριστό και τους Αποστόλους να τη συγχωρήσει. Ευχόμενη λοιπόν η χάρη στον Αγίο να μας συνοδεύει στη ζωή μας, ώστε να τηρούμε τον νόμο του Θεού και όταν θα έρθει η ώρα για μας, γιατί όλοι θα φύγουμε μια μέρα, να ακούσουμε τη μακαρία εκείνη φωνή του Θεού, «Ερθούλε πιστέ και αγαθέ, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Μια χαρά την οποία ευχόμεθα να κληρονομήσετε όλοι σας και όλοι μας. Αμήν. Και πώς τον Αγίο